Τώρα και κύριε, 9 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το έγκλημα στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Θυμίζουμε ότι 3 δράστες είχαν δολοφονήσει έναν άνδρα για να του κλέψουν την κάμερα, με την οποία λίγη ώρα αργότερα αναμενόταν να βιντεοσκοπήσει την γέννηση του παιδιού του. 14 δευτερόλεπτα. Τόσο κράτησε η δολοφονική επίθεση στον Μανώλη Καντάρη από 3 δράστες για να του κλέψουν την κάμερα, με την οποία λίγη ώρα μετά θα βιντεοσκοπούσε τη γέννηση του 4ου παιδιού του. Σαν σήμερα το 2011, στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, σημειώθηκε ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα. Η απαξίωση της ίδιας της ζωής, ο άνθρωπος δηλαδή πήγαινε τη γυναίκα του να γεννήσει και είναι τρομερό. Ανήμερα της τυχερής δολοφονίας, η κόρη του γράφει στο Facebook. 9 χρόνια πριν, 10 Μαΐου 2011, όταν κάποιοι αποφάσισαν πως μία κάμερα αξίζει παραπάνω από μία ανθρώπινη ζωή, όταν το κράτος απέτυχε να προστατεύσει τον πολίτη του, όταν μας άφησες. Σήμερα είναι και η γιορτή της μητέρας. Μία μητέρα έχασε το παιδί της. Μία μητέρα ολομόναχη μεγάλωσε τα παιδιά της έχοντας και τον ρόλο του πατέρα. Και μία μητέρα, την ώρα που γεννούσε, έπρεπε να κανονίσει την κηδεία του άντρα της. Όλοι ήρωες σε μια τραγική μάχη. Η δεύτερη σύζυγος του Μανώλη Καντάρη, Σιμώνα Βιρτζίλη, είχε δώσει μια συγκλονιστική συνέντευξη στην εκπομπή Μεσάνυχτα με την Ελεονόρα Μελέτη στον Αλφα τον περασμένο Οκτώβριο. Η διέστηση του ότι κάτι κακό συμβαίνει και το οποίο ξεφεύγει του ελέγχου μου, αλλά δεν θέλω να το αποδεχτώ ακόμα, ήταν πάρα πολύ έντονη. Η εικόνα που είχα λίγα δευτερόλεπτα μετά στο δρόμο δεν μου άφηνε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Έβαλα σε ένα στενοφόρο και προχώρησα στο μαιευτήριο. Για τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθριξη 2 νεαροί Αφγανοί. Ο Πακιστανός συνεργός τους παραμένει ασύλληπτος.